Και πάμε να συνομιλήσουμε σε αυτό το σημείο με τον κύριο Δημήτρη Χριστοφοράκη. Είναι ο πρόεδρος των φοροτεχνικών του Νομού Ηρακλείου. Καλησπέρα σας, κύριε Χριστοφοράκη. Καλησπέρα, κυρία Σαλαπάτα. Καλησπέρα, κύριε Λεφτάτε. Λοιπόν, πάμε λίγο να αποσαφηνίσουμε τις εξελίξεις στο μέτρο του εφικτού, με την έννοια ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα μέχρι στιγμής για τα όσα ανακοινώθηκαν νωρίτερα σήμερα σε ό,τι αφορά επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. Θα ήθελα όμως, με βάση τις ανακοινώσεις που έγιναν, να μας δώσετε ένα γενικό πλαίσιο συνοπτικά με βασικές παραμέτρους που πρέπει να γνωρίζει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Κοιτάξτε, σήμερα οι συναρμόδιοι υπουργοί εξήγηλαν τη δεύτερη δέσμη μέτρων για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι σαφής, καθαρό, εντελώς το περιβάλλον γύρω από τις αναγγελίες, όμως επιγραμματικά μπορούμε να πούμε το εξής. Εξήγηλαν ότι οι επιχειρήσεις που πλήττονται, δηλαδή οι επιχειρήσεις που περιγράφουν τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και έχουν κλείσει με κυβερνητική απόφαση τις πόρτες τους, όπως και οι επιχειρήσεις που συναλλάσσονται αυτές τις επιχειρήσεις που κρύψουν 110.000 και έχουν πληγεί από την κρίση, χωρίς να προσδιορίζουν όμως ποιες είναι αυτές, έχουν τις παρακάτω ενδεικτικά, αναφέρομαι, ελαφρύνσεις. Έχουν αναστολή πληρωμών για 4 μήνες, με αρχή γενομένης από τις πληρωμές που λήγουν 31 Μαρτίου. Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων αυτών, όσοι δεν εργάζονται μάλλον στις επιχειρήσεις αυτές, γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις που κλάδοι τους λειτουργούν. Όσοι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων δεν εργάζονται σε αυτές τις επιχειρήσεις, θα αποζημιωθούν με ένα επίδομα 800 ευρώ για το διάστημα από 15 Τρίτου έως 30 Τετάρτη. Και τεχνικά πώς θα γίνει το διαδικαστικό, γνωρίζουμε? Τα χρήματα αυτά θα πάνε απευθείας στους εργαζόμενους, θα πάνε στους εργοδότες και από εκεί θα καταλήξουν στους εργαζομένους? Πρέπει να μπαίνουν μέσα στο εργάνι. Τι γίνεται? Ήδη από απόψε το βράδυ έχει ανοίξει στην πλατφόρμα του Εργάνη μια επιλογή να δηλώσουν καταρχήν οι επιχειρήσεις ότι ανήκουν στην κατηγορία των πληττόμενων επιχειρήσεων. Βέβαια, άνοιξε πλατφόρμα χωρίς να έχει βγει η οικία που να ορίζει ποιες επιχειρήσεις είναι οι πληττόμενες επιχειρήσεις. Οπότε δεν χρειάζεται ο κόσμος να τρέξει άμεσα. Αφού δηλώσουν λοιπόν οι επιχειρήσεις ότι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και ελεγχθεί ο κωδικός δραστηριότητάς τους που τις ορίζει ως τέτοιες, θα πρέπει σε δεύτερο χρόνο οι εργαζόμενοι να μπουν στο εργάνι με δικούς τους κωδικούς και να δηλώσουν IBAN, ούτως ώστε να τους καταβληθεί το επίδομα. Τεχνικά περιμένουμε λίγες μέρες ακόμα να βγει καταρχήν οικία για να δούμε την πλατφόρμα να λειτουργεί. Πάντως απαιτούνται κινήσεις και από τις επιχειρήσεις και από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Πάντως, κύριε Χριστοφοράκη, το μέτρο αυτό θα καλύψει τους εργαζόμενους για ένα χ διάστημα. Για μία μικρή περίοδο. Το θέμα είναι, θα σας ρωτούσε κάποιος τι θα γίνει από εκεί και κάτω, αλλά φαντάζομαι ούτε εσείς έχετε σαφή απάντηση από αυτού. Απλώς προκύπτουν απορίες από τις ανακοινώσεις, όπως για παράδειγμα τι θα γίνει με το επίδομα του Πάσχα. Το δώρο Πάσχα δεν περιλαμβάνεται μέσα στο επίδομα των εργαζομένων, το επίδομα που θα δοθεί τα 800 ευρώ. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να καταβάλουν την αναλογία μέχρι την ημερομηνία με βάση την οποία έκλεισαν με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Τα υπόλοιπα χρήματα δεν θα τα πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, τονίζω έτσι, γιατί ξέρετε, αλλάζουν κάθε μέρα και υπάρχουν αρκετές ασάφειες γύρω από τις ανακοινώσεις που θα ξεκαθαρίσουν μόνο τη στιγμή που θα βγει η οικία. Να συνεχίσουμε λίγο με τα μέτρα, αν θέλετε. Βεβαίως. Να πούμε ότι στις πληττόμενες επιχειρήσεις, επίσης, είναι υποχρεωμένες να καταβάλουν το ενοίκιο για όσους από αυτές νοικιάζουν επαγγελματική στέγη, να καταβάλουν το 60% του ενοικίου και το υπόλοιπο του 40% θα είναι η συμμετοχή του ιδιοκτήτη στα μέτρα στήριξης κατά του κορονοϊού και αντίστοιχα ο ιδιοκτήτης θα πάρει αναστολή πληρωμών για δόσεις φορολογικές ασφαλιστικές υποχρεώσεις έως 39. Αυτό να το δούμε πώς θα τρέξει στην πραγματική οικονομία. Έχω πολύ μεγάλη ανησυχία γύρω από αυτό. Πραγματικά πώς μπορεί να δεχτούν οι ιδιοκτήτες το μέτρο, αν και πρόκειται για νόμο, βέβαια. Μάλιστα. Από εκεί και μετά να πω και κάτι επιπλέον, ότι τα μέτρα δεν είναι κάθετα, δεν αφορούν όλη την οικονομία. Θέλω να τονίσω ότι αφορούν αυστηρά και μόνο τις πληττόμενες επιχειρήσεις. Όσον αφορά τώρα τους ιδιώτες, τα φυσικά πρόσωπα, γιατί όσα είπαμε αναφερόμαστε σε νομικά πρόσωπα, τα φυσικά πρόσωπα και τους ελεύθερους επαγγελματίες ισχύει το ίδιο πράγμα, με μια διαφορά, ότι όσα φυσικά πρόσωπα ή ελεύθεροι επαγγελματίες χαρακτηριστούν ως πληττόμενες επιχειρήσεις, η δραστηριότητα που κάνουν θα επιδοτηθούν οι ίδιοι με ένα ποσό 800 ευρώ για το διάστημα που θα παραμείνουν κλειστές οι επιχειρήσεις τους, ενώ ισχύουν και όλες οι διατάξεις για αναστολή πληρωμών για 4 μήνες. Mm-hmm. Αυτή είναι μια διαφοροποίηση. Επιμένω όμως και λέω ότι πρέπει να βγει άμεσα το Υπουργείο με κοιά να ξεκαθαρίσει ποιοι κωδικοί δραστηριότητας εντάσσονται και ζητήματα όπως, για παράδειγμα, ειδικά στους ελεύθερους επαγγελματίες, ποιοι είναι αυτοί που μπαίνουν μέσα, είναι οι δικηγόροι, είναι οι συμβολογράφοι, είναι οι μηχανικοί. Πώς μπορεί να κριθεί στους ελεύθερους επαγγελματίες ότι πλήττονται? Ποιο θα είναι το κριτήριο δηλαδή? Είναι ένα ζήτημα που παραμένει ασαφές, ιδιαίτερα σε αυτές τις περιπτώσεις που ναι μεν ως τομείς οικονομικής δραστηριότητας δεν έχουν κλείσει, αποτελούν πυλώνες στήριξης οικονομίας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που λέμε μέχρι τώρα, όμως κανείς δεν μπορεί να συμπληρώσει αυτή την περίοδο και δεν ξέρω αυτό πώς μπορεί να αποτυπωθεί και να το δει το Υπουργείο. Να μας εξηγήσετε λίγο κάτι, διότι ανάμεσα στα μέτρα που αφορούν τις επιχειρήσεις που πλήττονται δηλαδή, διάβασα για χρηματοδότηση επιστρεπτέας προκαταβολής και περίοδου χάριτος συνολικού ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Θα λαμβάνει υπόψη τζίρο και μισθούς. Okay. Άρα μιλάμε για ένα δάνειο το οποίο παραχωρεί το κράτος στην επιχείρηση, η οποία θα πρέπει να του το επιστρέψει σε δεύτερο χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το μέτρο μας ευνηδίασε και εμάς και όλοι μόλις τελείωσε η συνέντευξη αρχίσαμε να ψάχνουμε τι εννοεί. Πρόκειται λοιπόν για ένα δάνειο πραγματικά από το ελληνικό δημόσιο άμεσα στις επιχειρήσεις, χαμηλότοκο ή με καθόλου επιτόκιο, μένει να το δούμε, θα επιστραφεί σε βάθος χρόνου στο ελληνικό δημόσιο. Θέλω να σας ρωτήσω επίσης και κάτι άλλο σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους στον τουρισμό. Επειδή έχει βγει απόφαση σε ό,τι αφορά τα εποχικά καταλήμματα, μέχρι τις 30 Τετάρτου αναστέλλεται η λειτουργία τους. Και έρχονται οι εργαζόμενοι τώρα να ρωτήσουν. Εμένα η πρόσληψή μου ήταν να γίνει το Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Τώρα τι κάνω. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε, εφόσον είναι ακόμα δικαιούχοι Ταμείου Ανεργίας, έχουμε παράταση του Ταμείου Ανεργίας για 2 μήνες. Έως και 30 Τετάρτου δηλαδή θα πάνε στο Ταμείο Ανεργίας κανονικά. Και σας είπα ξανά, πρόκειται για την δεύτερη δέσμη μέτρων. Ας ελπίσουμε να μην χρειαστεί τρίτη, σίγουρα όμως θα χρειαστεί, ανάλογα το διάστημα που θα διαρκέσει η υγειονομική κρίση. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κλείνοντας θέλετε να επισημάνετε κάτι, να σταθούμε σε κάτι συγκεκριμένο. Θέλω να σας πείσω σε όλους ψυχραιμία και λίγο υπομονή μέχρι να βγουν οι υπουργικές αποφάσεις. Είναι σαφές ότι πρόκειται για εξαγγελίες που αν δεν εξειδικευτούν δεν μπορούν να απαντήσουμε και εμείς χωροτεχνικοί σε εύλογες απορίες. Λίγο ψυχραιμία, μένουμε σπίτι όσοι μπορούν. Εμείς οι φοροτεχνικοί κλασικά δεν μπορούμε να μείνουμε σπίτι μας. Θα είμαστε εδώ. Τηλέφωνο, μένουμε σπίτι, προσέχουμε την υγεία μας, ψυχραιμία, λίγες μέρες υπομονή να εξειδικεύσουμε τα μέτρα. Κοινές είναι οι δυσκολίες και οι προκλήσεις για όλους. Ψυχραιμία θέλει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.